Βλέπετε Ρικ 1. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Τα υλικά της συνταγής είναι μια προσφορά των υπεραγορών Carrefour. Πραγματικές προσφορές στα Carrefour. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Καλησπέρα σε αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ορίσατε σε αυτές τις παιδιές. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, είναι Πέμπτη φυσικά και είναι σχεδόν προς το τέλος της εβδομάδας. Γιατί μας μένει άλλη μια μέρα να τελειώσει η εβδομάδα τουλάχιστον τηλεοπτική. Και μαζί μου σήμερα έχω έτσι κάτι ιδιαίτερο, έναν ιδιαίτερο φίλο που μας έχει έρθει από το Λονδίνο και ομολογώ ότι θα μας δείξει, θα φτιάξουμε ένα υπέροχο πιάτο και φυσικά και άλλα πράγματα, τα οποία θα δείτε στη συνέχεια. Ο φίλος που μας έρχεται από το Λονδίνο, γιατί να πούμε καταρχήν ότι νιώθουμε όλους τους φίλους που βρίσκονται στο εξωτερικό και ειδικά αρκετοί φίλοι από το Λονδίνο έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Γι' αυτό και ο φίλος μου ο Μπάρη σήμερα, ο Μπάρη ο Πηγιώτης. Καλώς ήρθες, Μπάρη. Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου, που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Να μαγειρέψουμε μαζί, να περάσουμε μια ευχάριστη ώρα. Μπράβο. Και να πούμε μερικά πράγματα τα οποία είναι στο επάγγελμα, να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας το τι τρώνε οι Ευρωπαίοι στην Ευρώπη και γιατί όχι εμείς. Γιατί όχι, βέβαια. Σωστό. Αυτό λοιπόν. Εντάξει. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ομολογώ σήμερα και αξίζει τον κόπο να το δούμε. Σωστό. Και φυσικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Έχει έρθει και με τα υλικά του σχεδόν, κάποια υλικά ιδιαίτερα τα οποία έχει φέρει, αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, εκείνο που θα πω πάλι, αν σας λέει κάτι ή σε κάποιους το επίθετο Πηγιώτης, νομίζω ότι σε αρκετούς το επάγγελμα το δικό μας το γνωρίζουν. Σωστό. Πάρε, έτσι. Σωστό. Και να πούμε είναι, να το πούμε έτσι πιο απλά και όμορφα ωραία, πρόκειται για μια οικογένεια η οποία προέρχεται από το χώρο της του catering, της μαγειρικής, να το πω έτσι καλύτερα, για να καταλαβαίνουμε, μια και είμαστε εδώ στη μαγειρική εκπομπή και δεν πρόκειται άλλο από τον κύριο Πηγιώτη, ο οποίος έχουμε... Πού είναι η φωτογραφία μας? Η φωτογραφία εδώ εκεί. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να το δούμε τώρα εδώ. Όσοι θυμούνται τον αείμνηστο κύριο Πηγιώτη. Λοιπόν και αντιλαμβάνεστε ότι ο άνθρωπος, να πούμε και λίγα λόγια ναι, φυσικά. Για τον πατέρα σου, πες τα εσύ. Ο οποίος έχει επιτελέσει 35 χρόνια στην γαστρονομία στην Κύπρο, ήταν καθηγητής μαγειρικής στη ξενοδοχειακή Λάρνακος και όχι μόνον, με αρκετές επιτυχίες στο εξωτερικό των καιρών εκείνων. Εγώ βασικά έχω πάρει τις βάσεις από αυτόν και όπου και ξεκίνησα την πορεία μου στο εξωτερικό και προχωράω. Σωστό. Με το όνομα και το experience το οποίο είχε ο πατέρας μου. Άρα κουβαλάς. Το κουβαλώ μαζί μου, ναι, είναι σαν κληρονομιά. Σαν κληρονομιά. Ναι, σωστό. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, όσοι θυμούμαστε τον φίλο Πηγιώτη, Ανδρέας Πηγιώτης, ναι. Ήταν ξεχωριστός άνθρωπος, με ξεχωριστές γνώσεις και σε μια εποχή πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Η οποία ήταν αναπτυγμένη πάρα πάρα πολύ η Κύπρος τον καιρό εκείνον. Και είχε, ήταν στο top όνομα, ας πούμε. Ακριβώς. Και έχει δουλέψει σε πολύ καλά μαγαζιά, έχει βγάλει πάρα πολλούς μαθητές. Παράδειγμα, σαν το γιον του, ας πούμε, ο οποίος ξενιτεύτηκε για να κάνει κάτι, ας πούμε, να ακολουθήσει τα χνάρια. Έτσι. Λοιπόν, προχωρούμε και θα λέμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Μπάρη μου, θα πάμε τώρα κατευθείαν νομίζω στα υλικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε το συγκεκριμένο φαγητό. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που θα πούμε τα υλικά μας, θα τα φτιάχνουμε και ό,τι προκύψει θα το λέμε. Ναι, θα πούμε και μερικές συνταγές οι οποίες γίνονται και με ψάρι με την ίδια συνταγή. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τι θα χρειαστούμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε για σήμερα για το
υπέροχο φαγητό που θα φτιάξουμε. Ελάφι με καπνιστή σάλτσα σοκολάτας, παρακαλώ. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Καπνιστή σάλτσα σοκολάτας. Είναι παράξενο, σας ακούγεται παράξενο, αλλά όμως θα δείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, εγώ έχουμε ετοιμάσει μια συνταγή για 4 άτομα, αν και θα φτιάξουμε μία μερίδα, οπωσδήποτε, γιατί αυτά τα φαγητά φτιάχνονται έτσι με μερίδες. Απλά θα δώσουμε τα υλικά για 4 άτομα που θα χρειαστούμε 4 κομμάτια, εδώ 200 γραμμαρίων περίπου, ελάφι. 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 1 μέτριο κρεμμύδι, 4 φέτες καπνιστών μπέικον, 1 φρυζάνι περίπου κόκκινο ξηρό κρασί, 8 σπαράγγια, μιλάμε τώρα για 4 μερίδες τώρα, 8 σπαράγγια, αλάτι και πιπέρι, 1 κλωνάκι δέντρο λίβανο, 100 γραμμάρια περίπου σοκολάτα, μία κουταλιά της σούπας ξύδι βαλσάμικο και καρύδια, καρυδόψυχα. Ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε, καρυδόψυχα, almonds, hazelnuts, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα, σαν μίξ, ας πούμε. Ακούσατε, αμύγδαλα, φουντούκια και καρύδια. Ναι. Εντάξει, πρόσεξα ότι βάλαμε και φουντούκια ναι, ναι, ναι. Εδώ, μια χαρά και ζύγιο. Λοιπόν, Παρή, θέση σου. Okay. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Τι θα κάνουμε, να πούμε ότι το ελάφι το έχει φέρει ο Μπάρι μαζί του και θα μας εξηγήσει και για ποιο λόγο, πέραν του ότι ξέρει το κομμάτι που θα χρησιμοποιήσει, να πούμε ότι στην Κύπρο βρίσκουμε ελάφι, να το βλέπετε στην οθόνη σας τώρα και το βλέπετε ότι είναι μαριναρισμένο, το οποίο θα μας πει για ποιο λόγο το έχει κάνει μετά. Πάμε Μπάρι να αρχίσουμε τη συνταγή μας. Όχι, ρίχνουμε περίπου μισή κουταλιά ελαιόλαδο στο τηγάνι. Είπαμε, για μια μερίδα θα κάνουμε, έτσι. Okay. Να το επαναλάβω για να μην μπερδευτούμε, να μπερδευτούν οι φίλοι μας. Παίρνουμε περίπου μία με δύο φέτες μπέικον, τις ψιλοκόβουμε. Ωραία. Για να δούμε τι θα φάμε σήμερα. Κάτι το πολύ ξεχωριστό. Κάτι πολύ ξεχωριστό. Και να σου πω, Χρήστο, αυτή η συνταγή έχω διαβάσει σε ένα περιοδικό ότι είναι το προτιμούν γυναίκες αυτόν το φαγητό. Έτσι, στο Λονδίνο, ναι. Υπάρχει όχι, πιστεύω είναι λόγω της σοκολάτας που γίνεται αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Το τι ναι, ναι, όπως λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τα βασικά μας. Ρίχνουμε τον μπέικον μας. Μάλιστα. Μέσα στο τηγάνι. Μέσα στο τηγάνι, το οποίο έχουμε ρίξει περίπου μισή κουταλιά ελαιόλαδο και ο λόγος φαντάζομαι ότι τι και το ίδιο το μπέικον θα αφήσει τον λίπος του. Μάλιστα. Άρα θα ψηθεί. Πολύ ωραία. Ρίχνουμε μερικές κούνες μέσα. Μάλιστα. Θα καραμελωθούν μαζί. Καρύδι και φουντούκι σήμερα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και αμύγδαλο. Ναι. Ή και ένα από, από όλα αυτά, αν δεν έχετε, ό,τι έχετε μπορείτε να το κάνετε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα τα αφήνω εκεί να σουταριστούν. Να σουταριστούν, να πάρουν όλες τις μυρωδιές. Αυτό φυσικά θα πούμε ότι είναι το garnish το οποίο θα πει από πάνω. Μάλιστα. Σαν decoration. Θα πούμε επίσης αυτή η συνταγή μπορεί να σερβιριστεί με λαχανικά ή με έναν ωραίο άσπρο ρύζι ή μια mashed potato με καρότον ή σελέριακ. Αυτό είναι στην κρίση του καθενός το πώς θέλει να σερβίρει το φαγητό αυτό. Να μην είναι δυνατές γεύσεις. Όχι, να μην είναι δυνατές γιατί υπάρχει σοκολάτα μέσα και να μην κάνουμε το combination πολύ complicated. Ακριβώς, να είναι πολύ δυνατό και μετά να αλλάξουμε τη γεύση της σοκολάτας ή τέλος πάντων της σάλτσας. Σωστό. Που θα φτιαχτεί. Ωραία. Άρα, κρεμμύδι, ξηρή καυτή μέσα, σοτάρονται και προσεκτικά φυσικά, φαντάζομαι να σοταριστούν αλλά να μην καούν. Όχι, όχι, όχι. Είναι να απλά να αφήσουν τις μυρωδιές τους. Ωραία. Να γίνουν κρίστη που λένε. Ναι. Ποιος εκεί. Είναι η φάση που λένε ότι αρχίζουν από το τέλος, αλλά υπάρχει και λόγος. Γιατί φαντάζομαι βαρύ στο ίδιο τηγάνι. Ναι, θα φτιάξουν τη σάλτσα, αλλά οι μυρωδιές έστω που μένουν. Θα μείνουν μέσα στο τηγάνι. Παίρνουμε τις μυρωδιές που είναι μέσα στο τηγάνι. Να πούμε ότι η συνταγή αυτή, αν για κάποιο λόγο δεν βρίσκεται ελάφι, είναι λίγο πιο ακριβό από τα συνηθισμένα κρέατα. Σίγουρα μπορεί να γίνει, πάμε και μπορεί να γίνει και με βοδινό, με κόκκινο κρέας. Μπορεί επίσης να γίνει και με ψάρι, με φρέσκο σολομό, με σκάλοψ. Μπράβο. Ωραία. Να πούμε ότι σαν μεγάλη χώρα και μεγάλη πόλη το Λονδίνο, που φιλοξενεί, κατοικούν κόσμος ο οποίος προέρχεται από
διάφορες χώρες. Σωστό. Έτσι. Εκεί έχουν δεθεί κάποιες γεύσεις, κάποια αρώματα. Οπωσδήποτε. Και η κουλτούρα λίγο πολύ αλλάζει. Ναι, ναι, ναι. Λόγω του κόσμου. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ξένο στο Λονδίνο. Δεν είναι σαν την Κύπρο που, ας πούμε, έχουμε να κάνουμε με Κύπριους και αυτά όλα. Και προτιμούν να τρώνε απ' όλα. Απ' όλα. Και τα δοκιμάζουν όλα. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, Χρήστο, μπορούμε να πούμε υπάρχουν τα traditional φαγητά τα οποία... Και εδώ κοντά μας το ίδιο πράγμα συμβαίνει, μην νομίζεις. Απλά εκεί είναι μεγαλύτερη πόλη, οπωσδήποτε πιο πολλοί κόσμος και όλα αυτά. Ελαιόλαδο. Ξανά τώρα, αρχίζουμε τώρα στην ουσία να φτιάχνουμε τη σάλτσα, τη βάση τη σάλτσα. Μάλιστα. Όχι, παίρνουμε ένα γκρεμμύδι. Ωραία. Και το κόβουμε. Να πούμε ότι εδώ θα χρησιμοποιήσω το κρεμμύδι σάλτσα ή θα το περάσω. Θα το καραμελώσω και μετά, όταν θα ρίξω και θα κάνω ριτάξιο με το κρασί και θα τελειώσει η συνταγή, ο ζωμός, μετά θα τον κουγιάσω και θα το βάλω σε μια μικρή κατσαρόλα. Θα πάρουμε το ζουμί, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη σάλτσα μας. Πολύ ωραία. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τσάτνι που λέμε, ονομάζεται τσάτνι, σαν καρνιτούρα επίσης. Γιατί στην κουζίνα δεν πετάμε τίποτα. Τίποτα. Καλό αυτό έχω μάθει. Θα είναι και νόστιμο κιόλας από τις μυρωδιές και τις γεύσεις. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Παίρνουμε τα υπόλοιπα μπασλέκο. Μάλιστα. Και το κόβουμε σε... Για να δούμε. Ναι. Το κόβουμε περίπου σε πιο μεγάλα κομμάτια. Σε πιο μεγάλα κομμάτια, το οποίο θα καραμελωθεί. Μάλιστα. Άρα παίρνει και από εδώ στην ουσία τη μυρωδιά, ναι. Πέραν του ότι έχει αφήσει. Okay. Βάζουμε λίγο πιπεράκι, ελάχιστο αλάτι, γιατί το μπέικον μας πάντα είναι αλμυρό. Ναι, δεν θέλουμε η συνταγή μας να είναι πάρα πολύ αλμυρή. Αυτό. Αν χρειαστούμε όμως περισσότερο λάδι, μπορούμε να προσθέσουμε. Γιατί ξέρουμε τα λαχανικά το τραβάνε αλάτι το προτιμάς να υπάρχει στο φαγητό και να μην σκορπούμε από πάνω μετά. Ναι, έτσι. Είναι να καλύτερα να τραβάει τις μυρωδιές και τη γεύση είναι από την αρχή. Ναι. Να μην υπάρχει στο τραπέζι αλλά το πίκαρο και ναι, να ναι, ναι. Σωστή γεύση. Σωστό. Πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ ότι ξεκινούμε και καραμελώνουμε τα κρεμμύδια μαζί με τον μπέικον. Και αν έρθει πιο κοντά, βλέπει τη μυρωδιά. Μα την νιώθω από εδώ. Ναι. Επίσης, μπορούμε στη συγκεκριμένη συνταγή, κατά προτίμηση, να προσθέσουμε και σκόρδο. Για αυτούς που τους αρέσει ο σκόρδος. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και κιούμιν. Αρτισιά. Η αρτισιά πάει πάρα πολύ με τη σοκολάτα. Αχα, okay. Είναι combination στα οποία, εάν τα δοκιμάσει κάποιος, θα του αρέσει. Μπράβο. Είναι γεύσεις οι οποίες, συγχωρείς που σε διακόπτω, είναι γεύσεις οι οποίες δεν συνηθίζονται στην Κύπρο. Όμως είναι καιρός, όπως το είχαμε πει προηγουμένως, να ξεκινήσουμε να δοκιμάσουμε κάτι το διαφορετικό. Εσύ. Δεν συνηθίζονται, αλλά μην νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Δεν συνηθίζονται. Δεν συνηθίζονται, ναι, δεν είπα δεν υπάρχουν. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για οποιονδήποτε έχει στο μενού του κάτι διαφορετικό. Σωστό. Και νομίζω ότι δοκιμάζουμε κάτι το καινούριο. Δοκιμάζει κάτι. Ναι, σωστό. Αν δεν δοκιμάσεις δεν ξέρεις τι είναι. Ακριβώς. Εγώ αυτό ξέρω. Έτσι είναι. Ρωτάς τον άλλο να φας βένισο, σου λέει γιατί να φω βένισο. Τι είναι αυτό το βένισο. Αν δεν δοκιμάσεις δεν ξέρεις. Ναι, ναι. Έτσι. Έτσι πάντα γίνεται. Εμείς έχουμε εισαγόμενο φυσικά λάδι, το οποίο το βρίσκω σε κάποιες αγορές τέλος πάντων. Και δεν είναι δύσκολο να το βρούμε αν και εφόσον θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε λάδι. Τώρα. Το άλλο μας τηγάνι, θα ξεκινήσουμε να θωρακίζουμε το ελάφι. Α, μπράβο. Λοιπόν, είναι αυτό το σοτάριδο που θα γίνει, να δημιουργηθεί κρούστα, να κλείσουν μέσα τα υγρά του, και να το έχουμε ζουμερό και ωραίο και ευσάδο. Σωστό. Για να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Ναι. Βλέπεις τώρα έχουν καραμελωθεί. Η μαγειρική είναι μια φαντασία. Ναι, ναι. Και είναι καλά να κάνουμε τα δικά μας combinations. Δηλαδή, αν δεν δοκιμάσουμε να κάνουμε μία συνταγή από μόνοι μας για να δούμε τις γεύσεις πώς είναι, δεν θα ξέρουμε ποτέ τίποτα. Αλλά και όλοι οι chefs που κάνουν αυτό το πράγμα δεν τα πετυχαίνουν πάντα. Απλά κάνουν experiments για να βγάλουν μία συνταγή. Κανένας δεν τα έχει μάθει από την αρχή. Ακριβώς. Και στο κάτω-κάτω αυτό σε ένα σημείο εξαρτάται από το γευστικό γούστο του καθενός μας προσωπικά. Απλά είναι να μην υπάρχουν υπερβολές μέσα σε ένα φαγητό. Σωστό. Ναι, εντάξει, μπορεί να μ' αρέσει η σοκολάτα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ρίξω και ένα κιλό σοκολάτα μέσα. Ναι, σωστό. Είναι απλά για τη γεύση. Είναι απλά για τη γεύση. Έτσι. Ωραία. Τώρα βλέπουμε εδώ ότι έχουν καραμελωθεί. Ωραία.
σε αυτό το σημείο θα ρίξω το κόκκινο κρασί. Είναι περίπου ένα φλιντζάνι. Εκεί είμαστε πάλι. Και εδώ τώρα το αφήνουμε να εξαχνιστεί το κρασί για να μην είναι πολύ έντονη η μυρωδιά του. Και μόλις εξαχνιστεί θα ρίξουμε λίγο ζωμών λαχανικών και θα τα χαμηλώσουμε τη φωτιά ούτως ώστε να κατεβάσει όλες τις ουσίες. Μπράβο. Και να μαλακώσουν και τα υλικά μας. Από όλα τα υλικά βέβαια. Στο τέλος, πριν να σερβίρουμε τη σάλτσα πάνω στο κρέας, θα τη δοκιμάσουμε, να δούμε το final touch πώς είναι με το αλάτι, το πιπέρι. Και τότε το σερβίρουμε και καλή μας όρεξη. Μπορεί να σας φαίνεται έτσι, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Ναι, ναι. Αν και εφόσον παρακολουθείτε, θα δείτε πόσο εύκολο είναι αυτό το φαγητό να φτιαχτεί. Ναι. Λοιπόν, το αφήνω εκεί λοιπόν. Εξαφνιστούν τα υγρά, το άναψαμε, ναι, είναι σε μέτρια φωτιά. Αν θέλουμε να το αυξήσουμε για να θωρακιστεί πιο ωραία, μπορούμε να το κάνουμε. Μπράβο, πατάμε εκεί, μπράβο, και ξομοιώνουμε όσο θέλουμε. Αυτό είναι μια χαρά. Εδώ. Άρα, να πούμε μέχρι να γίνει αυτό μπάρι για το ελάφι. Εντάξει, αυτό το κομμάτι είναι, ονομάζεται pack stripe. Είναι το pack stripe φιλέτο του ελαφιού. Το οποίο είναι πολύ tender, είναι πολύ μαλακό. Όμως το ελάφι είναι πολύ ιδιαίτερο. Φυσικά σε τους ανθρώπους τους οποίους δεν το ξέρουν. Υπάρχει τρόπος μαγειρέματος, πώς να το μαγειρέψεις. Δηλαδή πρέπει να είναι μαλακό από μέσα, να μην είναι πολύ αιματερό, να έχει πάρα πολύ αίμα, και να το τρως και να γιώνει στο στόμα. Όπως όλα τα κρέατα. Όπως όλα τα κρέατα. Υπάρχει μια προεργασία έτσι για να είναι πιο μαλακά και πιο σωστά στο ψησίμο. Αυτό κάτι το έκανες όμως. Αυτό κάτι το έκανε. Το έχω μαρινάρει δύο μέρες πριν μέσα σε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. Μάλιστα. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε φρέσκα herbs. Μπορεί να είναι θυμάρι, μπορεί να είναι rosemary, μπορεί να είναι sage, whatever. Αυτό είναι στην κρίση αυτού που θα το φάει. Τι γεύση του αρέσει να έχει το φαγητό του. Τώρα θα ρίξουμε λίγο ζωμό εδώ. Ωραία. Βλέπουμε, αυτό είναι ο ζωμός μας. Θα το αφήσουμε σιγά σιγά να βράσει για να κατεβάσει όλες του τις ουσίες και να πάρει και το χρώμα. Και το χρώμα. Φυσικά επίσης μπορούμε, αυτή η συνταγή γίνεται με κόκκινα κρεμμύδια, τα οποία ονομάζονται banana shallows, που είναι πολύ διαφορετική η γεύση τους και πιο γευστάτη. Εμείς θα το κάνουμε σήμερα με άσπρο κρεμμύδι, αλλά η κανονική συνταγή είναι με κόκκινα κρεμμύδια, σαν μικρά κρεμμύδια, τα οποία είναι πιο ωραία και πιο νόστιμα. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Μάλιστα. Βάζουμε το ελάφι. Έχει ζεσταθεί το λάδι μας. Ναι, ναι. Και το βάζουμε και το περιμένουμε να θωρακιστεί από όλες τις πλευρές. Σωστό. Υπάρχει κάποια προεργασία για να γίνει αυτό το πράγμα? Με την εμπειρία σου με το ελάφι, αυτό θέλω να το δώσω εσύ αυτό. Ναι. Πρέπει να είναι αρκετά καλά ψημένο ή. Όχι, να είναι medium. Μέτριο που λένε. Μέτριο. Ναι. Είναι μέτριο. Εμείς το θωρακίζουμε σιγά σιγά. Ωραία. Και όταν θωρακιστεί θα ρίξουμε λίγο βούτυρο μέσα και λίγο θυμάρι. Θα το ποτίσουμε για να πάρει όλες τις μυρωδιές, να τραβήξει μέσα το βούτυρο. Μάλιστα. Και να μαλακώσει επίσης, γιατί ο βούτυρος πάντα μαλακώνει τα. Ωραία. Τα δηλαδή, θυμάρα. Από ό,τι ξέρω εδώ τώρα, πάρε μου, έχουμε κάνει τη βάση για τη σάλτσα. Μάλιστα. Θωρακίζουμε το ελάφι, το κομμάτι του κρέας τέλος πάντων, όπως είπαμε, θωρακίζουμε, σοτάρεται γύρω-γύρω για να κρατήσει μέσα όλες τους χυμούς και τις γεύσεις, τέλος πάντων. Και απλά θα περάσουμε από τρυπητό αυτό εδώ για να πάρουμε το ζουμί του, το ίδιο που πρέπει, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε για την τελική σάλτσα, η οποία είναι πανεύκολη να γίνει, θα το δείτε στη συνέχεια. Και φυσικά με το τι θα το σερβίρει ο καθένας, είπαμε, είναι θέμα δικό του. Είπαμε από ρύζι, είπαμε από πατάτα πουρέα, είπαμε από διάφορα χόρτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα, εκείνο που προτείνω τώρα, αφού γίνει αυτή η διαδικασία τώρα, εντάξει, και μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, το τέλειωμα θα το κάνουμε στο τέλος εκπομπής. Εσύ, κανένα πρόβλημα. Προτείνω να το θωρακίσεις τελείως το κρεατάκι, να το δείξουμε που θα το καλύψουμε και όλα αυτά, και να βάλουμε μάλιστα εδώ το περιεχόμενο του τηγανιού μας εδώ να περάσει από τρυπητό. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι και θα επανέλθουμε πίσω. Κάνε να κάνουμε. Θα κάνουμε ακόμα μια συνταγή την οποία θα την κάνω εγώ. Εντάξει. Μαγειρεύω κι εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, όλος ο κόσμος μαγειρεύει. Έτσι. Θα το κάνουμε αυτό και στο τέλος, όταν θα τελειώνω
πιάτο τέλος πάντων που θα φτιάξουμε, mm-hmm. θα τελειώσει και ο μπάρικο δικό του και θα βλέπουμε ταυτόχρονα και τα δύο τελειωμένα. Γιατί κατά τα ψέματα είναι πιο ωραίο να φαίνεται τελειωμένο την ώρα που θα το σερβίρουμε. Σωστό. Λοιπόν, τώρα έχω ρίξει το πούτυρο μέσα. Μάλιστα. Και ένα κομματάκι δέντρο λίβα. Και ένα κομματάκι δέντρο λίβα. Το τραβάμε πίσω από τη φωτιά, εάν η φωτιά μας είναι πάρα πολύ δυνατή. Για να μην καεί. Το πούτυρο, ναι. Σωστό. Και το αφήνουμε εκεί σιγά σιγά να θωρακιστεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Να πάμε τότε στο διαλυματάκι μας και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο να φτιάξουμε και την άλλη συνταγή και ταυτόχρονα θα τελειώσουμε και το φαγητό που φτιάχνουμε μπάρι. Πολύ ωραία. Μείνετε εκεί που είστε και σε λίγο θα είμαστε κοντά σας. Δεν είναι οι πατάτες. Δεν είναι το γάλα. Ούτε το μοσχοκάριδο. Είναι το Φλόρα με βούτυρο που κάνει το μπουρέ σας απολαυστικά βουτυρένιο. Φλόρα. Από το βούτυρο κρατήστε μόνο την απόλαυση. Μπείτε στο flora.com.gr και δοκιμάστε όλες τις υπέροχες συνταγές για πουρέ με Φλόρα. Οι πιο φρέσκες προσφορές είναι στα Carrefour. Για διαλεκτά φρούτα, λαχανικά και κρέας, πάμε Carrefour. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες είναι υγιή, δυνατά μαλλιά. Τα μαλλιά όμως χάνουν κερατινή κάθε μέρα. Νέος Άιος Κερατίνη Hair Perfection. Αναπληρώνει τη χαμένη κερατίνη για επαγγελματικό αποτέλεσμα. Και το καλύτερο, είναι διαθέσιμο στις υπεραγορές. Νέα σειρά Άιος Κερατίνη Hair Perfection. Σούπερ προσφορές στο Super Home Center. Σετ τραπέζι με 6 καρέκλες 149,95. Σετ διθέσιος καναπές με 2 πολυθρόνες και τραπεζάκι 239,95. Πισίνα 54,95. 15 χρόνια Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού. Η πρότασή μου για 48 ώρο κράτημα και μαλλιά πιο δυνατά. Για επαγγελματικό αποτέλεσμα. Μια σειρά Σάιλος Κέρατιν Στάιλινγκ. Φρονό ξεκινά με Special K με 3 δημητριακά. Η καλύτερη μας συνταγή για ένα γευστικό πρωινό. Με τα Special K έχεις τόσο να κερδίσεις. Καλή όρεξη. Γιατί ό,τι έχει καλή γεύση πρέπει πάντα να έχει και την καλύτερη τιμή. Χοιρινός κοιμάς μόνο 1,99. Και γιαούρτι στραγγιστό μόνο 1,55. Και καλή όρεξη από τα Lidl. Στο νέο τεύχος του περιοδικού Καυτές Περιές ταξιδέψαμε στην ορεινή Πάφο και το γραφικό χωριό Μηλιού. Μαγειρέψαμε παραδοσιακές συνταγές, γλυκά, αλλά και κουρνέ πιάτα εμπνευσμένα από την παραδοσιακή κουζίνα. Η αγάπη μου για την μαγειρική και τον τόπο μας μέσα από το περιοδικό συνταγών Καυτές Περιές. Συνταγές γεμάτες νοστιμιά, παρέα με τούλη. Αυτή την Κυριακή και κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα μαζί με την Καθημερινή. Οδός Ελευθερίας 2014, με έλαφρον αγωνιστό Νεόκα. Εδώ που η αγάπη για τον άνθρωπο γίνεται πράξη. Ειδική εκπομπή του ΡΙΚ για ενίσχυση του μελάφρου αγωνιστό Νεόκα. 5η 29 Μαΐου, 9 το βράδυ, ΡΙΚ 1. Με έλαφρον αγωνιστό Νεόκα. Εδώ που η αγάπη για τον άνθρωπο γίνεται πράξη. Να μην λυπάς σε μάτια μου, η μάνα σου. Εμένα. Και ένα λαός ορκίζεται, αγόρι μου, σε σένα. Απόψε στις ειδήσεις των 8, οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό υπό το φως και της επίσκεψης Biden και εν ώψη της συνάντησης Αναστασιάδη Έρογλου τη Δευτέρα ενώπιον των αρχηγών των κομμάτων. Σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου ζήτησαν οι πολιτικοί ηγέτες, θέλουν να δουν και τα έγγραφα που κατατίθενται στις συνομιλίες. Πρώτη σήμερα στο σώμα του Γιώργου Λιλίκα. Δεν υπάρχει θέμα αύξησης της κρατικής χορηγίας στους Δήμους, ξεκαθαρίζει ο Χάσικος. Τακτοποιήστε τα του οίκου σας για μηνύσεις στις τοπικές αρχές. Αναβλήθηκε η ψήφιση της πρότασης νόμου του Βακέλ για την παιδεραστία. Σε 15 μέρες πίσω στην Ολομέλεια το θέμα. Κατηγορηματική δήλωση που τσοκούμνει στο ΡΙΚ. Θα γίνει το Σάββατο αγώνας ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ και υπόψη θα δηλώσει πρωταθλητή στην UEFA. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Thank you.
είμαστε αγαπητοί μου φίλοι εδώ πίσω στην κουζίνα μας. Έχουμε κάνει προετοιμασία όλοι βασικά για το ελάφι του Μπάρι, το οποίο το έχει κλείσει σε αλουμινό χαρτό και το έχει βάλει στους 100 βαθμούς μέσα στο φούρνο, απλά για να μαζέψει, να κρατήσει τα υγρά του και να ψηθεί έτσι λίγο μέσα, να μην έχει αίμα, όπως λέμε. Σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, και είναι εκεί. Η άλλη προετοιμασία είναι έτοιμη. Το ζουμί από τα κρεμμύδι και το μπέικον είναι έτοιμο εκεί στην κασαρόλα και έχει μείνει το τέλειωμα. Τόσο απλό είναι, γι' αυτό σας έχω πει ότι αυτή είναι τόσο απλό. Το τέλειωμα όμως θα το δούμε στο τέλος. Μετά από τη συνταγή που θα σας δείξω τώρα. Και επειδή είπαμε, φτιάχνουμε ιδιαίτερα φαγητά σήμερα, θα πάμε να δούμε γρήγορα τα υλικά που θα χρειαστούμε για το συγκεκριμένο φαγητό και μετά θα τα σχολιάσουμε όλα. Για να δούμε λοιπόν τα υλικά που θα χρειαστούμε για το σολομό μας που θα φτιάξουμε εδώ με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Για να δούμε λοιπόν τα υλικά, παιδιά. Θα πάμε να τα δούμε, μην ανησυχείτε, μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη μας. Λοιπόν, για 4 άτομα πάλι θα χρειαστούμε 2 κομμάτια των 200 γραμμαρίων φιλέτο σολομού και αλάτι και πιπέρι, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, 2 φύλλα χρουστά στο χοντρό αν είναι δυνατό και λάδι για τηγάνισμα. Θα φτιάξουμε μία, την ονόμασα γέμιση, μία κάλυψη η οποία θα είναι μέσα τέλος πάντων. Θα χρειαστούμε ένα μικρό φιλέτο από κοτόπουλο, γύρω στα 120 γραμμάρια, μισό φλιτζάνι κρέμα γάλακτος και ένα κουταλάκι σισεϊμόι, το λάδι από καβουρδισμένο σουσάμι. Μισό κουταλάκι πιπερόρι ζαφρυμένη, μία κουταλιά σουσάμι καβουρδισμένο και μία κουταλιά κόλιανδρο φρέσκο, το οποίο θα το ψιλοκόψουμε φυσικά. Θα φτιάξω και μία, θα την πω σαλάτα, θα την πω ένα συνοδευτικό, το οποίο αποτελείται από ένα μάγκο, ένα φρέσκο μάγκο, μία μικρή κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι λευτσοκομμένο, ένα φλιτζανάκι πάλι κόλιανδρο ψιλοκομμένο, ένα τρίτο, δηλαδή μία πινελιά, θα το λέω καλύτερα, μοσοκάριδο, μισό κουταλάκι κόλιανδρο αλεσμένο, 2 κουταλιές ξύδι, αλάτι και πιπέρι. Είναι πάρα πολύ απλό και αυτό είναι πάρα πολύ απλό με τον τρόπο που θα το φτιάξουμε. Ξέρω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, όμως πιστεύω ότι αρκετοί από εσάς θα το δείτε και θα το φτιάξετε. Λοιπόν, από πού θα αρχίσουμε? Εγώ κανονικά θα αρχίσω από το σολομό. Σολομό πρέπει να διαλέξουμε ένα καλό κομμάτι, ομολογώ, γιατί εντάξει. Μπορεί να υπάρχει και το κατεψημένο, μπορεί να υπάρχει και το φρέσκο. Ό,τι είναι στις δυνατότητές μας μπορούμε να προμηθευτούμε. Μπορεί να γίνει και με άλλα είδη ψαριών, να μην το πω έτσι, ακόμα και με κρέας. Ακόμα και ένα ωραίο μαλακό κρέας, ένα φιλέτο, ας το πούμε. Μάλιστα. Έτσι, σωστό. Τώρα, να φορέσω τα γάντια μου, όχι για τίποτα άλλο, γιατί θα πιάσω το ψάρι κατά κάποιο τρόπο στο ένα μου χέρι. Mm-hmm. Και έτσι καλύτερα να είμαι έτσι λίγο προστατευμένο, όχι για τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Ο σολομός. Μπορούμε να αφαιρέσουμε το δέρμα, μπορούμε να το αφήσουμε όμως. Εγώ προτείνω να το αφήσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο και νόστιμο, ομολογώ. Mm-hmm. Άρα θα κόψουμε λωρίδες, κάπως χοντρές λωρίδες, δεν θα είναι πολύ μικρές. Και αν είναι δυνατόν, επειδή ο σολομός έχει ένα σχετικό πάχος, καλό να το κόψουμε να σχηματίσουμε περίπου ένα κομμάτι, έτσι να το πω περίπου γύρω στα 1,5 εκατοστό σε πάχος. Δεν θα το φτιάξω όλο φυσικά. Με αυτό το κομμάτι, να φανταστείς, μπορεί να φτιάξουμε όλη τη συνταγή που λέμε. Άρα θα φτιάξουμε ίσως και άλλα πράγματα. Ακριβώς. 2 κομματάκια. Λίγο αλάτι. Έτσι. Και λίγο πιπέρι. Εδώ. Το ψάρι ψήνει πανεύκολα. Έτσι, πανεύκολα. Γι' αυτό έχω ένα τηγανάκι το οποίο ζεσταίνεται. Θα ρίξω μέσα λίγο ελαιόλαδο. Μια κουταλιά περίπου της σούπας ελαιόλαδο στη συγκεκριμένη περίπτωση και από εκεί και πέρα, αφού ζεσταθεί, θα ρίξω μέσα το σολομό να του κάνω ένα πάλι θωράκισμα. Όπως κάναμε και στο Βενίσο, στο ελάφι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχει δέρμα, θα το βάλω skin sign down. Από το skin sign down. Έτσι. Από είναι το καλά όμως, πιστεύω, ναι. Χρήστο μου, να το χαράζουμε και λίγο. Εγώ το χαράζω το. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δει, έχει δίκιο γιατί μαζεύει πολλές φορές, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή είναι μικρό το κομμάτι, γι' αυτό δεν το έχω κάνει, αλλά σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι, ναι, γιατί δεν θα μαζέψει και θα κρατήσει το σωστό το μέγεθος που έχουμε και το σχήμα. Λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη διαδικασία και μέχρι ισότου σοταριστεί, εδώ μέσα σε ένα blender, τι θα κάνουμε. Για να δούμε εδώ τι θα κάνουμε. Πάμε στο κοτόπουλο. Okay. Εντάξει.
Εγώ παρακολουθώ, βλέπω. Ναι, και εγώ μαθαίνω. Και εγώ παρακολουθώ προηγουμένως. Καθημερινώς. Ωραία. Να πούμε ότι επειδή οι φίλοι μας παρακολουθούν και στο Λονδίνο, ειδικά από τύπου ζει ο Πάρη, αντιλαμβάνεστε ότι μας βλέπουν τι κάνουμε και μας κρίνουν κιόλας. Ε. Mm-hmm. Να το πούμε γι' αυτό. Τώρα, εδώ έχω το κοτόπουλο. Μάλιστα. Εντάξει. Το κοτόπουλο θα πάρουμε ένα στήθος κοτόπουλου. Είπαμε γύρω στα 120 γραμμέ, δεν θέλουμε πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί το κύριο συστατικό του φαγητού μας είναι ο σολομός και όχι το κοτόπουλο. Σωστά. Απλά θα δείτε στη συνέχεια πώς θα το φτιάξω. Δηλαδή, θα πάρουμε λοιπόν, αυτό δεν μας χρειάζεται πλέον, θα πάρουμε ένα άλλο μαχαίρι και θα κόψω ένα κομμάτι. Δεν μου χρειάζεται περισσότερο, είναι μεγαλύτερο από 120 γραμμάρια, αντιλαμβάνεσαι. Απλά εγώ θα το κόψω ακανόνιστα σχήματα και ο λόγος επειδή θα το βάλω εκεί στο πλέντερ να πορτοποιηθεί. Μάλιστα, να γίνει σαν κοιμάς που λέμε. Ακριβώς. Μάλιστα, ωραία. Εδώ μέσα. Να το κλείσουμε. Πολύ ωραία. Και το πλέντερ αυτό με τα μαχαίρια που έχει το ψιλοφόρ. Τελείωσε αυτό γιατί θα συνεχιστεί μετά με τα υπόλοιπα υλικά που θα βάλω μέσα. Του βοηθάω με λίγα λόγια να το ψιλοκόψουμε ακόμα πιο ωραία. Okay. Λοιπόν, ένα κομματάκι ginger. Ginger ή στα ελληνικά πιπερόριζα. Πιπερόριζα. Έτσι. Εξαίρεση. Όλα αυτά τα λέμε σίγουρα και στα ελληνικά. Λίγα χρόνια πριν. Δεν είχαμε αυτά τα υλικά, να το πω αυτό, ναι, ναι, στην Κύπρο ειδικά, γιατί για κάποιο λόγο δεν τα είχαμε μάθει, έτσι. Όμως σήμερα, με όλα αυτά που βλέπουμε και συναντούμε, σίγουρα όλα έρχονται τώρα, έχουμε αυθονία υλικών, έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα, άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άνευ. Τώρα, εδώ, λίγο ginger, όπως το είπες. Είναι και πολύ καυτερό αυτό. Πολύ καυτερό και έντονη μυρωδιά. Και έντονη μυρωδιά, ναι. Θα χρησιμοποιήσω λίγο, λίγες σταγόνες από σίσεμο ήρ, από λάδι από καμπουργισμένο σουσάμι. Να, μέσα. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι δυνατή γεύση, γι' αυτό πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Επίσης, φρέσκο κολιάνδρο. Τα κυπριακά αγνά υλικά. Ναι. Επειδή θα το βάλω μέσα, δεν με ενοχλεί γιατί θα το ψιλοκόψω εδώ. Γιατί θα το κάνει πλέντε την μηχανή. Ακριβώς και θα είναι όλα μαζί. Μέσα λοιπόν, αυτό. Επίσης, λίγη κρέμα γάλακτος. Πολύ ωραία. Εδώ. Πάλι ελάχιστο αλάτι και πιπέρι. Πολύ ωραία. Ωραία. Δεν ξεχάσαμε τίποτε, νομίζω όλα τα έχουμε βάλει. Και θα προσθοποιούμε για να γίνει μια ωραία μάζα. Μπράβο. Ωραία. Όλες οι μυρωδιές είναι εδώ μέσα. Το τελευταίο που έχει μείνει και δεν χρειάζεται υπερβολικό χτύμα είναι το καμπουργισμένο σουσάμι. Για να μην το λιώσει και να το κάνει. Ακριβώς. Να υπάρχει κάπως μέσα beach που λένε. Μπράβο. Να το νιώθουμε με λίγα. Να το νιώθουμε. Σωστό. Τελείωσε. Να κάναμε και αυτή η διαδικασία. Όπως πρέπει να προσέχουμε και το ψαράκι μας, το οποίο είναι έτοιμο. Το ψάρι είναι δεν είναι όπως το κρέας, είναι πιο γρήγορα γιατί χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι θα το βάλουμε και αυτό εδώ. Αν χρησιμοποιούσα αρκετό λάδι, σίγουρα θα μπορώ να το βάζω σε ένα απορροφητικό χαρτί, αλλά είναι ελάχιστο και έτσι είναι. Είναι μόνο με το ζέσταμα. Πού πάμε τώρα, τι κάνουμε. Μάλιστα. Κάναμε την προεργασία. Ένα, δύο. Εντάξει. Πολύ ωραία. Μέχρι ότου κάνω τη διαδικασία όμως αυτό, πάλι θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Ναι, ό,τι θα κάνουμε μπορείς. Το τσάτνε κατά κάποιον τρόπο. Μάγκο τσάτνε, έτσι. Ναι, να καθαρίσουμε το μισό. Το μάγκο, το μισό ναι, και να σου φέρω ένα μικρό μπολάκι, το οποίο θα κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Πολύ ωραία. Ένα εδώ. Πολύ ωραία. Εδώ θα το χρησιμοποιήσεις ζύ. Εγώ θα πάρω το φύλλο κρούστας. Εάν και εφόσον θα το κόψουμε σε μικρά κομματάκια, είναι μια χαρά. Λοιπόν, φύλλο κρούστας. Φύλλο κρούστας μπορούμε να πάρουμε, εγώ προτείνω, για να είμαι ειλικρινής, το φύλλο το πιο χοντρό. Αυτά που φτιάχνουν τα spring rolls, το που έτσι εδώ στην Κύπρο. Για να κρατήσει το... Επειδή η ζύμη να είναι πιο, πιο σταθερή. Πιο σταθερή. Okay. Δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται με το λεπτό φύλλο που φτιάχνουμε τα γλυκά. Απλά νομίζω ότι το κρατάει ακόμα πιο ωραία. Σωστό. Και επειδή δεν χρειαζόμαστε αρκετό, θα χρειαστούμε μόνο ένα φύλλο το πολύ για κάθε ένα κομμάτι σολομού
Για κοιτάξτε. Να το χωρίσουμε γιατί είναι δύο τα φύλλα αυτά. Και επειδή τα πρώτα φύλλα βλέπετε ότι κολλούν. Αυτά δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό, δεν μ' άρεσε. Θα ανοίξω άλλο. Πάντα τα πρώτα είναι λίγο. Συγγνώμη. Τα πρώτα φύλλα λέω. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Απλούστερα αυτό το είχα στον κατάψυξη. Και μπορεί να μην το έχω αφήσει έτσι λίγο περισσότερο να ξυπαγώσει. Να ξυπαγώσει, ναι. Αλλά εντάξει. Okay. Ναι, καλά, πώς τα κόβω. Τέλεια. Τέλεια. Είναι ωραίο να δουλεύουν άνθρωποι που έχουν τα ίδια κονδυναμία, αλλά τέλος πάντων στην μαγειρική και είναι θετικό αυτό. Λοιπόν, αυτό θα πάρω μία σπάτουλα. Συγγνώμη, πάρε μου. Ναι, ναι. Εδώ. Το μείγμα μας εδώ σχετικά πρέπει να είναι κάπως μαλακό. Μαλακό. Κάπως μαλακό, για να απλώσει καλύτερα. Πολύ ωραία. Το απλώνω δηλαδή πάνω. Βλέπεις ότι εδώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, αν δεν χρησιμοποιούσα την πιπερόιζα, το ginger και το sesame oil, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσω άλλα herbs, άλλα αρωματικά. Okay. Εδώ έτσι ωραία. Ναι. Λοιπόν, κάνω μια επιφάνεια εδώ, έτσι με τρόπο, για να βάλουμε το σολομό μας στη μέση. Πολύ ωραία. Εντάξει. Πολύ ωραία. Το κλείνουμε. Τελείως, έτσι το σώστε γύρω γύρω. Να πάρει το κοτόπουλο σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, είναι η ραπ που λένε. Ακριβώς. Επειδή δεν υπάρχει λόγος να έχουμε αρκετό φύλλο, αν είναι πάρα πολύ μεγάλο το φύλλο, σίγουρα θα το κοτοπουλούμε μερικό. Θα έχει δύο-τρεις φορές κάλυμα γύρω-γύρω. Λοιπόν, θα το κόψω ότι είναι νομίζω αρκετό. Πολύ ωραία. Και εδώ πάλι θα το κόψω. Εγώ το κάνω γρήγορα γρήγορα τώρα. Μπορώ να πω ότι με αυτό το φύλλο θα μπορούσα να φτιάξω και τα δυο. Για να μην πετάξουμε αυτό. Σωστό. Εντάξει. Απλά όταν φτιάχνουμε πιο πολλές μερίδες είναι καλό να το προσέχουμε. Ναι. Και ένα δεύτερο φύλλο λοιπόν, να φτιάξουμε και το δεύτερο. Ωραία. Νομίζω ότι καμιά φορά βλέπουμε πιάτα τα οποία λες, πώς το έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος και το έστησε έτσι ωραία στο πιάτο και το έψησε. Είναι δύσκολο για μένα να το κάνει. Κι όμως είναι πιο εύκολα πιστεύω πολλές φορές. Απλά χρησιμοποιούμε περισσότερο τη φαντασία μας για να φτιάξουμε ένα φαγητό. Σωστό. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και ένα δεύτερο, μιας και έχουμε όλοι το μήνυμα μας εδώ. Βλέπεις, θα τα ψήσεις στο φούρνο ή στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Στο τηγάνι. Okay. Το οποίο αν να το ψήσουμε και στο φούρνο. Μπορούμε άνετα, απλά ξέρεις κάτι, κάποια πράγματα είναι λίγο διαφορετικά στο ψήσιμο, στο τηγάνι. Δημιουργείται μια κρούστα έτσι πολύ διαφορετική. Σωστό. Ενώ στο φούρνο είναι κάπως έτσι λίγο πιο dry. Ναι. Και έτσι, σωστό. Έχω την εντύπωση ότι... Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Τελείωσε λοιπόν. Εδώ και εδώ. Πολύ ωραίο. Άρα, έχουμε δύο κομμάτια από τα τέσσερα που δώσαμε στη συνταγή. Τι κάνουμε τώρα. Έχω λάδι εδώ λίγο περισσότερο από το κανονικό. Δεν θα το κάνουμε deep fried, αλλά σίγουρα να υπάρχει λάδι, γιατί και το θέλουμε μάλιστα και ζεστό. Μάλιστα. Για να είμαι σίγουρος ότι έχει ζεσταθεί, θα ρίξω ένα κομματάκι φύλλο μέσα. Μάλιστα. Okay. Και τι κάνουμε. Δεν κλείνει στις άκρες. Δεν κλείνει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Okay. Ναι. Μπορεί να το κάνουμε σαν φάκελο, αλλά δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικό στις άκρες. Okay. Σωστό, πολύ ωραίο. Τι κάνουμε τώρα. Θα το ροδοκοκκινήσουμε. Το ψάρι είπαμε ψήνεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για το ψήσιμο. Και να πω και κάτι. Από τη στιγμή που το ψήνουμε και ροδοκοκκινίζει και έχουμε την εντύπωση ότι χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο, εκεί ο φούρνος σε 100 βαθμούς δεν χρειάζεται περισσότερο. Θέλω 2-3 λεπτά να στήξει. Σωστά. Εσύ έχεις κρατήσει το ελάφι σου μέσα σε αλουμινόχαρτο. Εγώ το κρατάω μέσα στο φιλοκρούστας που έχει γίνει. Γιατί είναι καλυμμένο και κρατάει τη στιγμή του μέσα και μπορεί να ψηθεί πιο εύκολα. Το δε ζέσταμα νομίζω είναι και το ψήσιμο είναι πανεύκολο λόγω του ότι η στρώση του κοτόπουλου είναι πολύ λεπτή. Εδώ είναι ψημένο το κοτόπουλο. Ναι. Το ψάρι ήδη είναι μισοψημένο. Απλά γίνεται το finish στο τηγάνι με όλα τα υλικά. Και γίνεται το finish. Να πω και αυτό ότι σε πολλές καταστάσεις θα το δούμε αυτό και σε πολλά πιάτα ότι ακόμα και το ψάρι
Δεν πρέπει να ψηθεί τόσο πολύ, ειδικά ψάρια όπως ο Σολωμός, ο Τόνος. Εάν το ψήσει πολύ, ξεραίνεται. Ναι, και είναι χάλια. Ναι, ναι, δεν πρόκειται μετά, το ξέρω. Το ξέρω. Την, πρέπει να κρατήσει γεύση του και να είναι κάπως juicy στη μέση. Μπράβο. Και έτσι. Πολύ ωραία. Δηλαδή, έχουν γίνει δύο ωραία πακέτα, να το πω. Ωραία. Το βάζουμε πολύ εδώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Για να ετοιμάσουμε. Πολύ ωραία. Να ετοιμάσουμε και την. Το μάγκο τσάπνι. Ακριβώς. Okay. Τι κάνουμε. Τσάπνι δεν θα είναι με την έννοια του τσάπνι που το ψήνουμε και όλα αυτά, όμως okay. είναι. Okay. Έτσι, μια ωραία σάρτα με λίγα δουλειά. Πολύ ωραία. Θα φέρω ένα μπολάκι. Okay. Θα βοηθήσω σε κάτι. Συγγνώμη. Να βοηθήσω σε κάτι, λέω. Απλά τα υπόλοιπα υλικά θα τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ψιλοκομμένα μέσα στο. Μέσα στο τσάτνι που θα κάνουμε. Λοιπόν, okay. βάζουμε το μάγκο. Μάγκο πρέπει να διαλέξετε έτσι λίγο όριμο, όχι λιωμένο, αλλά να είναι όριμο. Ναι. Εντάξει. Και λίγο γλυκό. Ναι, να μην είναι στεγνό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αυτό. Καλό είναι, αλλά λίγο περισσότερο ακόμα. Πιο ψημένο, ναι. Θα ήταν ακόμα πιο ωραίο. Ωραία. Πολύ ωραίο όμως. Mm-hmm. Τι κάνουμε. Την περιά είναι λίγο σκληρή. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Ναι, γι' αυτό θα φέρουμε οτιδήποτε έχει μέσα. Σωστό. Πολύ ωραίο. Και θα το κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Μάλιστα. Τα οποία σε ένα τηγάνι που έχω εκεί θα και μάλιστα σοδάρουμε. Εκεί που έχω ψήσει το σολόμο δεν με ενοχλεί καθόλου. Οκ. Okay. Κάνει για τη μυρωδιά. Κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Οκ. Okay. Πολύ ωραία. Και θα το βάλουμε εδώ να πάρει έτσι ένα ελαφρύ σοντάρισμα να μαλακώσει και μάλιστα. να αφήσει και τη γλυκά να δει στην υπεριά. Σωστό. Εντάξει. Είναι γλυκιά υπεριά. Αν και μπορεί να χρησιμοποιήσει καυτερή δηλαδή. Ναι, ναι. Ελαφρώς καυτερή. Είναι για αυτούς που αρέσουν τα καυτερά. Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, κοριάντρο φρέσκο κρεμμύδι τώρα. Πολύ ωραίο το combination. Mm-hmm. Είναι γεύσεις που προσωπικά μου αρέσουν ιδιαίτερα. Εδώ που τα λέμε. Και σε όλους αρέσουν γιατί χρησιμοποιούμε πάντα κυπριακά αγνά υλικά. Και μπορούμε να φτιάξουμε πάρα πολλές συνταγές. Φτάνει να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας. Mm-hmm. Ακριβώς. Δεν είναι η φαντασία μας. Σωστός. Λοιπόν. Πολύ εδώ ωραία. Μέσα όλο αυτό. Πολύ ωραία. Και κρεμμύδι και κόλιαντρο. Μάλιστα. Έχω εδώ αρωματικά. Mm-hmm. Κόλιαντρο ξηρότορα. Αλεσμένο. Καλά αλεσμένο. Εντάξει. Mm-hmm. Okay. Έχουμε εδώ μοσοκάριδο. Λίγο μοσοκάριδο είναι το μυρωδιά του. Ναι, ναι. Σωστό. Μέσα εδώ. Πολύ ωραία. Έχω εδώ ξύδι. Ξύδι. Μάλτ φινίγκαρ. Ακριβώς. Okay. Έτσι. Πολύ ωραία. Και έχουμε εδώ την πιπεριά η οποία είναι αυτή που μας δώσει και την γλυκάδα. Την γλυκάδα και την μυρωδιά. Δεν χρειάζεται υπερβολικό. Μπράβο. Απλό, ψήσιμο. Εύκολο και ωραίο. Πάρα πολύ απλό. Και πολύ υγιεινό μπορεί να πω. Και πολύ υγιεινό. Ναι, ναι, βέβαια. Πολύ ωραίο. Εδώ. Θαυμάσια. Και έτσι έχουμε. Τώρα θα μου πεις ότι το ψάρι πώς ταιριάζει με αυτό το πράγμα. Ταιριάζει όμως. Είναι, ομολογώ, εξαιρετικό. Μάλιστα. Και να πούμε επίσης, Χρήστο μου, ότι αυτές τις συνταγές τις χρησιμοποιούν πολύ οι Ασιάτες. Ναι, ναι. Το ψάρι με φρούτα και αυτά όλα. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει πάρει η Μετιτεράνια κουζίνα, έχει κάπως κάνει κόπη. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό σου είχα πει προηγουμένως ότι όλα αυτά που συναντούμε εμείς, τουλάχιστον επαγγελματίες, ακόμα και ο κόσμος που θα πάμε σαν εστιατόριο, βλέπεις αρκετά σπινελιές από τη μια κουζίνα στην άλλη. Μάλιστα. Διάφορες γεύσεις. Σωστό. Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει. Την προετοιμασία. Φανταστείτε τώρα, μέσα σε πόσα λεπτά, είχαμε κάνει τα ρολά μας, τα είχαμε ψήσει, σχεδόν έτοιμα ψημένα και κάναμε και το τσάτρι μας, το οποίο μπορεί να το κάνουμε έτσι λίγη ώρα προηγουμένως για να μαριναριστεί και να πιάσουν τα υγρά. Σωστό. Τι κάνουμε τώρα, φεύγουμε τα ομά, δεν μας χρειάζονται πλέον. Πολύ και ωραία. Πάμε γρήγορα. Παίρνουμε από ένα πιάτο και ετοιμάζουμε το θάλιαμα. Το ταξί, διάλεξε πιάτο πρώτα εσείς, okay. τι ακριβώς θέλεις. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε σημασία στο τοποθέτηση θέλετε, των υλικών Μάλιστα. και φυσικά και το σωστό γεύσεο. Μάλιστα. Μπορείς να έρθεις από εδώ γιατί δουλειά μου είναι από εδώ πλέον. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εσύ θα πάρεις ποιον πιατό. Θα το πάρω αυτό. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό το έχεις φέρει για μένα. Ναι. Ωραία. Να το χρησιμοποιήσω εγώ. Μπορεί να το αλλάξεις. Θα το χρησιμοποιήσω εγώ. Okay. Τι θα κάνω. Για να δω αν έχω εδώ. Μπράβο. Κάτι έχω. Και επειδή είναι ασιάτικη η συνταγή μας. Για να δείτε. Θα το δείχνουμε ταυτόχρονα. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι εσύ θα χρησιμοποιήσεις το ζωμό που έχεις βγάλει από τα κρεμμύρια και τον μπέικο. Σωστό. Το ελάφι είναι εκεί. Μάλιστα. Έτσι.
Άρα θα γίνει τώρα η ανάμιξη για να τελειώσει η σάλτσα, να κοπεί και να σαγουριστεί. Απλό, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άρα μην ανησυχείτε για το χρόνο που θα πάρουμε εδώ. Εγώ θα αρχίσω να τελειώνω το πιάτο το δικό μου. Ωραία, θα φαρέσουμε λιγάκι εδώ. Με θες ότι μας πει ο Μπάρι με τη σάλτσα. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνω. Πολύ ωραία χρώματα κιόλας. Έτσι. Ωραία. Είναι κάποια φαγητά ιδιαίτερα. Είδες που σου είπα για ασιάτικες. Έχω chopsticks ευτυχώς. Πολύ ωραία. Στο συστάρι μου. Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο. Εκεί έτσι απλά. Και θα πάρουμε τώρα με τη βοήθεια εδώ ενός πανιού. Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτό εδώ. Μασία. Πολύ πολύ ωραίο. Και όπως είχα πει, δεν χρειάζονται σάλτσες και όλα αυτά. Είναι ένα... Υπάρχει γεύση μέσα. Ακριβώς, είναι ένα πιάτο το οποίο δεν χρειάζονται ιδιαίτερα. Αυτό... Βλέπεις το σύνολο. Ωραία. Αυτό επίσης, Χρήστο, μπορεί νομίζω να το χρησιμοποιήσουμε και σαν finger food. Βεβαίως. Δηλαδή, βεβαίως. Ατομικών, ας πούμε. Σωστό. Ναι. Πολύ ωραίο. Θαυμάσια. Η φαντασία στο να βάλουμε τα chopsticks, μάλιστα, είναι θέμα γούστου, είναι θέμα πώς το βλέπει ο καθένας. Σωστό, όχι, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και πολύ νόστιμο. Ωραία. Εντάξει. Φανταστικό. Έτσι απλά για να φαίνεται. Πολύ, πολύ ωραία. Απλά το τι μπορούμε να κάνουμε. Okay. Λοιπόν, τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο απλές οι γεύσεις του, αλλά πιστεύω πάρα πολύ νόστιμο. Θα το κάνω στο σπίτι και θα σου το πω. Και θα είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις και τις δικές σου επιτυχίες μέσα. Γιατί όταν βλέπουμε κάτι, όλοι σκεφτόμαστε κάτι διαφορετικό. Ναι, λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε το δικό σου. Σωστό. Εδώ έχουμε το ζωμόν από το κρεμμύδι και το μπέικον, το οποίο έχουμε τσιγαρίσει και έχουμε κάνει το... τη σάλτσα. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά τα κρεμμύδια τα οποία έχω κάνει το τσάτνι που λέμε, μπορώ να τα βάλω στη μέση. Α, μπράβο. Εδώ, έτσι ωραία. Ωραία, αρωματισμένα. Okay. Θα σπάνω και σου εδώ. Ναι. Βλέπετε, είναι πλέον η τοποθέτηση στο πιάτο της ώρας με αυτά όλα τα υλικά τα οποία έχουμε εξοπλιστεί. Τι πιο όμορφο, τι πιο ωραίο. Okay. Τώρα πάμε στο επόμενο στάδιο. Ρίχνουμε λίγο μπαλσάμικο βίνικα. Μάλιστα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και sherry βίνικα ή blackberry βίνικα να του δώσουμε μια ξεχωριστή μυρωδιά. Αλλά δεν χρειάζεται πάρα πολύ, απλώς δύο σταγονίτσες. Ναι. Δεν θα το κάνουμε ξινό, όχι. Απλά για να δώσει το kick που λέμε. Έτσι, την πινελιά. Την πινελιά, σωστό. Ναι. Τώρα τοποθετούμε σιγά σιγά την σοκολάτα. Είναι η σοκολάτα τρεμμένη αυτή, είναι απλή σοκολάτα, έτσι δεν είναι. Απλή σοκολάτα, είναι brown cookie chocolate. Okay. Το βάζουμε πάνω στη φωτιά ξανά. Ωραία. Και σου φέρνω και το πιάτο σου. Κάνω το εδώ. Okay. Το ψάχνω εδώ. Λοιπόν, βάζουμε σοκολάτα μέχρι να δούμε πώς θα γίνει μια ωραία πηχτή σάλτσα. Και το δοκιμάζουμε. Μπορεί να το θέλουμε πιο ελαφρύ, πιο γλυκό, πιο αυτό. Αυτό είναι στην κρίση του καθενός πώς θέλει να το φάει. Ωραία. Λοιπόν, στο τέλος όμως θα χρησιμοποιήσω λίγο βούτυρο για να δώσω ότι το shine, την γυαλάδα που λέμε, στη σάλτσα μου. Σωστός. Okay. Και εδώ βασικά, είμαστε. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Απλά και ωραία. Να φέρω το ελαφί. Να το φέρεις. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ωραία. Εδώ είμαστε. Όπως βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, και θα δείτε σε λίγο, το ελάφι είναι κλειστό σε αυτό το αλουμινόκαρτο και είπαμε για να κρατήσει τα υγρά. Να κρατήσει τα υγρά, ναι. Έστω και μόνο με τη θερμοκρασία αυτή που έχει ψηθεί, γι' αυτό είναι σημαντικό. Okay. Πολύ ωραία. Για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε να τελειώσουμε. Μπορώ να έχω ένα κουτάλι, σε παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόβλεψα γι' αυτό. Τέλειο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ωραία. Πάμε. Τώρα, ανοίγουμε το ελάφι μας. Πολύ προσεκτικά. Και το βλέπουμε, έχει κρατήσει όλα τα υγρά. Ναι, ναι. Όμως αυτά τα υγρά δεν τα πετάμε, τα ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα. Βέβαια, βέβαια. Είναι όλη η γεύση από, είναι το... Όλη γεύση από το ελάφι. Ναι. Για να δούμε τώρα. Όχι. Για να δούμε το τέλειωμα. Ναι. Και το κόβουμε με ποιες φέτες. Τέλειο. Αυτό είναι το χρώμα το οποίο πρέπει να είναι όλο το κόκκινο. Όλα τα κόκκινα κρέατα. Ζωηρό με την έννοια του να φαίνεται ομόγε κάποιος να είναι μάλιστα και αποκουστικό, αλλά
ούτε και το βαριά ψημένο για να φέρετε στεγνό. Okay. Εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραίο. Okay. Ένα κουτάλι. Τώρα. Θες κουτάλι. Να σου φέρω ακόμα. Α, εδώ το πάνω. Εντάξει, οκ. Τη σάτσα. Να περιορίσουμε τη σάτσα από πάνω. Για να δούμε. Για να δούμε. Okay, ένα λεπτό να καθαρίσουμε λίγο για να το. Εγώ θα δοκιμάσω εσάς από εδώ με το μικρό. Okay, θέλω να μου πεις την ιδέα σου. Ομολογώ. Ως κριτής. Είναι εξαιρετικό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν φιλαράκι δέντρο Λιβάνων. Έτσι. Που έχουμε χρησιμοποιήσει έτσι κι αλλιώς στη συνταγή μας. Μάλιστα. Ωραία. Μπορούμε επίσης τα σπαράγγια να τα περάσουμε μέσα σε αρωματική breadcrumb καπίρα. Mm-hmm. Να τα βάλουμε στο φούρνο και να τα χρησιμοποιήσουμε σαν. Ακριβώς και σίγουρα συνοδευτικό. Έτσι, έτσι. Και εδώ παίρνουμε αυτά τα οποία έχουμε καραμελώσει από την αρχή και τα ρίχνουμε γύρω έτσι ωραία. Πάρη μου, ομολογώ ότι είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον. Πιστεύω είναι καλό οι διαλυθέτες να το δοκιμάσουν στο σπίτι αυτό το φαγητό. Και επειδή όλα ξεκινούν από τη σάλτσα, γιατί ωραία, το ελάφι είναι κάτι ξεχωριστό, δεν λέω, αλλά η σάλτσα, όσο και σας φαίνεται παράξενο ότι έχουμε στο μισοκολάτα. Πραγματικά, γιατί να το πούμε και αυτό, ναι. Έχουμε δοκιμάσει και καφέ μέσα στη σάλτσα, το ναι. Είναι εξαιρετικό. Σωστό. Και πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην μαγειρική, τα χρησιμοποιούμε και όμως μας δίνουν μια υπέροχη γεύση, γιατί δεν είναι σοκολατένιο το φαγητό μας, είναι απλά πινελιές από γεύσεις και άρωμα σοκολάτας. Σωστό. Λοιπόν, πάρη νομίζω ότι έχουμε κάνει δύο πανεύκολα καφέ μας για τους φίλους μας πιάτα. Ναι. Ένα ψάρι, ένα κρεατάκι με ξεχωριστό τρόπο. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό εναπόκειται στους φίλους μας αν θα χρησιμοποιήσω είτε σολομό για το ένα, είτε λάθη για το άλλο, είτε οτιδήποτε άλλο μπορούν να. Ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του συνταγή, τις δικές του γεύσεις. Ωραία. Λοιπόν, Πάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πραγματικά, εγώ σε ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ το διάσκεδα σήμερα γιατί είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί δεν το έχουμε καθημερινά. Okay. Εύχομαι όταν θα ξαναέρθεις να είσαι πάλι εδώ. Όπως θα σε βρούμε στο Λονδίνο, σύντομα θα τα πούμε και εκεί, να δούμε και άλλα πράγματα. Πολύ ωραία. Τι είπαμε, το Λονδίνο δεν είναι μικρό νησάκι, όπως η Κύπρος. Σωστό, χάνεσαι. Χίλια ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλές δουλειές με ό,τι κάνεις, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ναι, οπωσδήποτε. Έγινε. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, σε αυτό σημείο έχουμε ολοκληρώσει. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο και αύριο την ίδια ώρα πάλι εδώ μαζί με καυτές περιοχές και άλλο. Να είστε καλά, γεια σας. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.